Με λύπη τους ενημερώθηκαν τα μέλη της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες Θεσσαλίας ότι στο σχέδιο πρόκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις δομές βρεφικών, παιδικών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες, το ανώτατο ποσό προσφοράς που διατίθεται αναοφελούμενο έχει μειωθεί δραματικά, σε ποσοστό δηλαδή 42%. Το αναπηρικό κίνημα Θεσσαλίας χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, η οποία πλήττει τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους, όταν όπως σημειώνεται οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία επιβάλλουν υψηλότερες δαπάνες για την εξυπηρέτηση των ατόμων αυτών. Δηλαδή από 7.000 ευρώ για κάθε ωφελούμενο κατεβαίνει στις 4.000. Αυτό εμείς το θεωρούμε ως απαράδεκτο, είναι διάκριση για τα άτομα με αναπηρία. Ζητάμε να καταργηθεί αυτό το μέτρο και επίσης να μην τίθενται οικονομικά κριτήρια για τα άτομα με αναπηρία, διότι από την έλλειψη αυτών των χρημάτων θα μειωθούν και οι παροχές για τα ίδια τα άτομα και οι υπηρεσίες για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Ο κύριος Πάικος υποστήριξε πως στην εν λόγω δράση θα πρέπει να ενταχθούν οι μητέρες με αναπηρία, πατέρες με αναπηρία ή ακόμη και οι άνδρες νόμιμοι κηδεμόνες που είναι άτομα με αναπηρία ή οι συγγενείς παιδιών ατόμων με αναπηρία. Ζητάμε επίσης στην καινούργια προκήρυξη και στην τελική προκήρυξη να συμπεριληφθούν και το δικαίωμα που έχουν σήμερα οι μητέρες μοναχά να πηγαίνουν τα παιδιά στα ΓΔΑΠ ΜΕΑ, αυτό να διευρυνθεί και να συμπεριληφθούν και οι αδελφές ή οι πατέρες των παιδιών, διότι μπορεί κάποιο παιδί να μην έχει μητέρα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να πάει στα ΚΔΑΠ. Ζητάμε λοιπόν την διεύρυνση να έχει το δικαίωμα και οι αδελφοί και ο πατέρας να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα αυτή να πηγαίνουν τα παιδιά με αναπηρία στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ.